Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ανάκριση για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου Νόρθ Κορανδίου, τους πρώτους πόντους οι τυπικά. Και απόψε οι Σικάριος, γιατί αντιμετωπίζονται στους Ελλάς Paper Bears. Με την φάση των 8, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ πολύ χρονιά της για 3 είναι άστοχος, δεν νομίζω να μπορείς να ολοκληρώσεις τις προτάσεις με τον πρόλογο. Οι δύο ομάδες έχουν μπει με μεγάλο πάθος στην κίνηση του παιχνιδιού. Για 3 είναι έστοχος, Αντώνης Γκαβέζος, 5-0, πάρα πολύ γρήγορα για τους Σικάριους. Όπως έλεγα λοιπόν, όποια ομάδα κερδίσει απόψε θα πάει στο Final Four, στο μεγάλο ημιτελικό, έναν εκ των δύο του τυπέλου, και θα αντιμετωπίσει είτε την ομάδα του Άξονα είτε την ομάδα του Respect. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 41-40 στο Κωνσταντίνο Μοντολίδη College, λίγο πριν την λήξη του πρώτου μισού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, η Σκάριος είναι μια πάρα πολύ εμπειρή ομάδα. Οι Σελάς Paper Bears, οι οποίοι στην Elite by Benson είναι επίσης φορμαρισμένοι, έχουν κερδίσει τα τρία τελευταία τους παιχνίδια. Για τρεις, ο Λόγιος Καβέζος είναι άστοχος αυτή τη φορά. Υπάρχει μάχη του Τόρι Μπάουντερ, μεγάλο τελικό εξωτήρι, με τον οποίο πήγε να κλέψει μάλιστα τον οργανό του. Ωραία πάσα και θα έρθουν οι δύο πρώτοι πόντοι από τον Νικηφόρο τώρα για τους Σελάς Paper Bears. 5-2. Αναμένεται σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ πάθος, με πάρα πολύ ταχύτητα, με πάρα πολύ υλικό για highlights, κοινός ματσάρε, για να πούμε απλά στο διατρής. Ο μαρκαρισμένος είναι άστοχος ο Κυρόπουλος. Κοίτας έχει κατεβάσει, θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Στο lay-up πήγε το coast to coast. Παρίσκει και το rebound. Μακρύνεις αλλά θα χάσει, είναι σε δεύτερο χρόνο. Ένας εναντίον ενός, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μπαίνει στο Ρόνι Καβέζο ο Γρίβας. Άρης Καβέζος. Ο δεύτερος του είναι στον πάγκο, ένας από τον front man επίσης της ομάδας των Σικάριους. Καβέζος, μπάλες. Αμήν την πάρει φωνάζουν από τον πάγκο των Ελλάς Paper Bears. Αναφερόμενοι επομένως στον παίκτη που πράγματι πήρε την μπάλα του Σπυρόπουλου, ο οποίος έπαιρνε μια πάσα, αλλά η δεύτερη δεν πήγε πιο μέσα στη ρονιά ταχύτητα. Για τρεις μετά από μια τρίπλα θα το πάρει, ήταν αρκετά ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος ο Νικηφόρος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Σπυρόπουλο. Μετσάκης, θα αρχίσει πριν από τον Σπυρόπουλο. Καβέζο σούτ και πάλι για τρεις. Είναι άστοχος, μαρκαρισμένος αυτή τη φορά. Κοίτας ένα ακόμα rebound. Κοίτας, για να δούμε, θα φάει μόνος του, coast to coast και πάλι. 5-6. 5-0 σερί των Σικάριος και αποκριθεί με 6-0 των τυπικά φιλοξενούμενων της Σαχαρίνα. Δεν έχουμε ακόμα φάουλ στο παιχνίδι. Αντίστοιχα τον Καβέζο ο Μητσάκης, για να δούμε θα το επιστρέψει την μπάλα. Όχι, δεν θα γίνει και ρόλ. Ο Θανασίου σε διατρής είναι άστοχος. Είναι άστοχος, μάχεται το τρίτο ρίβο από τον Καβέζο. Δεν τα κατάφερε, δεν τα κατεβάσει. Κυριγάνε πολύ το τρίβο του Σικάριος σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά. Και θα σπάει μέχρι μέσα. Είναι ακόμα coast to coast. 5-8. Συν 3 για Las Paper Bears. Τουλάχιστον 4 παίκτες στον πάγκο. Τουλάχιστον 3 παίκτες διαθέτουν για τους Σικάριους. Υπάρχουν ένας και ένας που δεν ξέρω αν έχουν 2. Αυτό λέω τουλάχιστον. Ο Καβέζος έκανε μια μικρή βόλτα για το baseline. Πάρει ο Καβέζος από τον πάγκο, κάνει κάποιες εξετάσεις. Είναι έτοιμος να περάσει στον οδηγικό χώρο λογικά. Στον ούπο, ο Θανασίου. Ιτζάκης θα πάρει ένα σημείο του Καβέζος που θα αποτελεστεί. Δώσε τον μπάλα ανάμεσα σε 3 παίκτες. Ωραία πάση από τον Θεοφίου, θα γυρίσει, αυτός θα κοπεί από το χείτο, ο οποίος θα δώσει βοήθεια. Αυτός θα πάρει τώρα την μπάλα. Από τον Νικηφόρο και αν δείτε καλά, time out φωνάξει κάποιος από τους Πριζιζικάριους. Πράγματι, βγήκε ένα ακόμα καλάθι από το χείτο. 5-10 double score στο Sonic Arena. 10-0 σε ρίτον Ελλάς Paper Bears. Ο Θεοφίου Σικάριος να τελελέσουν σπεσμένα time out. Ακόμα δεν έχει γίνει φόρτο το παιχνίδι. 5-10 λοιπόν, Ελλάς Paper Bears τρέχουνε. Οι Σικάριους έχουν επενδύσει στο τρίποντο παιχνίδι τους, δεν τους έχει βγει στο βαθμό που θέλανε. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα επόμενα 6 και 13 που μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεν μπόρεσα να προσπάσω κάποια πληροφορία από τους δύο πάγκους. Όπως και να έχει, οι Σικάριους έχουν την πρώτη περίοδο μετά το δάγμα που κάλεσαν οι ίδιοι. Άρης Γκαβέζος έχει περάσει στο παρκέ, θα παίξει μαζί με τον Γκαβέζο, ο οποίος πάρει τώρα την μπάλα. Μέσα, προχάσει προς την μπάλα στην διατρής. Καβέζος Άρης. Δεν έχει ζητηθεί ακόμα, είχε βρεθεί ελεύθερο στην γωνία. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Αυτό μακρύδι. 7-10.
κοιτάς. Κοιτάς. Κάνεις ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ένα jump shot πίσω από screen, θα κερδίσει το καλάθι. Θα βάλει 2 ακόμα πόντους. Η παρτηρία θα πάρει το σωμάδο στο διαφάλο, το οποίο δεν δόθηκε. Ο Αντώνης πάει μέχρι μέσα απέναντι σε δύο. Να πάρει το σωμάδο στο side του Σπυρόπουλο. 9-12. Στονιάδης. Χρήστος πολύ Στονιάδης, ο αδερφός του είναι στον παγκό. Διότι αυτός πρέπει να μην έχει δελτίο. Καλό passing game, για 3. Μερικός μαρκαρισμένο. Για άνθρωπο το γρήμα. Πάρα πριν φορώ που ήταν και αυτός στα ελεύθερος. Καπέζος, ο Eurostep θα κοπεί και πάλι από το Χίτα. Θα χειροκροτούμενος ο ψηλός των Ελλάς Paper Bears. Με μία ακόμα φορά από τον πάγκο. Δεν θα δώσει την επαναφορά. Θα έχει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Μάχη και το rebound, θα βγάλει και λοιπόν το χτύπημα. Κρύβα. Τελειάδης. Μέχρι μέσα αποφασιστικά ο Χίδας σε ένα step back. Είναι άστοχος, όταν καβέζει το rebound. Τσάκης. Ωραία πάσα, καλά και φάουλ. Αυτό να κρύβει. Κοίτας πήγε ενδεχομένως πάλι για ένα μπλοκ και έχει καθεί εντός από τον προηγούμενα δύο, αλλά αυτή τη φορά το πάθος για την άμυνα τον οδήγησε στην ράβωση του φάουλ. Ο Νίας μπαίνει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γιώργιου Νικηφόρου. Θα παίξεις στο 32 έξω, λέει ο Γιάννης Πρωθυμιάδης, ο οποίος αναλαμβάνει η Κέρολο Κόουτς της ομάδας. Ένα jump shoot, κοίτας, είναι και πάλι έστοχος αφαίρεται στον Αντώνη Καπέζο. Γαλλικό ξεκίνημα για τον ψηλό των Paper Birds και σε άμυνα και σε επίθεση. Αν είναι Καπέζο ζητάει και θα πάρει. Στην πια 3. Μαρκαρισμένος είναι έστοχος. 15-14. Κοίτας, και σε ρολοπόλιο. Γυρίσει. Πολύ καλή άμυνα, ο προσωπικός του αντίπαλος στη γωνία δεν έχει κλείσει γρήβας. Για 3 Πολυκρινιάδης, είναι και αυτός εύστοχος, 15-17. Πάρα πολύ ψηλό σκορ στο πρώτο εξάλεπτο, 15-17 πόντι αντίστοιχα. Θα κερδίσει ο Καπέζος στο φάουλ. Άρης Καπέζος στο φάουλ από τον Πολυκρινιάδη. Double zero, Χρήστος Πολυκρινιάδης. Πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, 0-2 τα ομαδικά πλέον. Ιδιαίτερα ψηλό σχήμα και για τις δύο ομάδες. Αντώνης Καπέζος μπήκε στην επαναφορά. Σπυρόπουλος και Άρης Καπέζος, ο οποίος θα πάρει πολύ μακριά από τη ρετέτα. Για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, υπάρχει αμυντικό rebound που θα περάσει εκτός. Είναι για τους τώρα στο Μπερμπέρς. Για τους τα φιλοξενούμενα του Κίτας. Αναγνώστηκε και Μπέλης πλέον. Στο παρκέ. Μιχρονιάδης. Το σκρίνι από τον Κίτα θα δώσει την μπάλα. Ζητάει μέσα στη ρεγέντα ο αναγνώστος του, δεν θα πάρει. Θέλω να αποστάρει το Σπυρόπουλο ενδεχομένως. Και μέχρι μέσα, αλλά έχασε την μπάλα για να κάνει κάτι πάρα πολύ περίπτωσμα. Ο Γρήβας. Για τους Σικάριους τώρα. Τα δευτερόλεπτα. Τα σου για 3 συντάστομος. Είτε το βλέπουμε άντι. Κόρι Μπάουν. Αντώνου Στοθόπουλο, ο οποίος έχει περάσει στο Μαρκέ. Στο Μακρύβι πάει μέχρι μέσα. Τώρα δεν είναι σε 3 παίκτες ο Μητσάκης. Δεν τα καταφέρει, γρήμα. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο, θέλει να τρέξει. Να δώσουμε φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον Σικάριος. Θα τοποθετηθεί σε πλεονεκτική θέση, θα γυρίσει, αλλά είναι άστοχος ο αναγνώστος του. Και έτσι όπως είπε ο Τρίπολος. Αντιγραφέτης είναι πάρα πολύ δυνατή η πάσα για να λάβει τον αναγνώστο του. Και θα γίνουμε και από τους δύο πάγκους σε αυτή τη φάση. 15-17 παραμένει.
τρύπα. Τέλειψε μια πρώτη του με την μπάλα. Αλλά στην πρώτη του θα γυρίσει, έχει σταματήσει τρίπλα με το αρχιπέδο. Δεν θα ξαναπάρει τον αναγκαστό, ο οποίος πάει μέσα στο Σπυρόπουλο, ήθελε να το μπουτάρει προηγουμένω, είναι άστοχος. Στο κόστο τύπαλο θα πάρει το λιμπάν. Εντάξει, πάει το Σιντόνι. Θα γυρίσει, απέρεσε τρεις παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ. Αν έμπαινε και αυτό το καλάθι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αρχές της Ιωδολές. Υψηλός των Σικάριος. Ποιος απέσπασε και τον τίτλο του MVP Ιανουαρίου. Με την Ελίπτα Ιβέσσα και άσχο την πρώτη. Δεν έχουμε κάνει ακόμα φάουλ της Σικάριος. Στο 22η. Έτσι με αναφορά. Κοίτας. Πάρε τα σημεία από τον Μπέλη. Δώσε όρες την μπάλα, ωραία. Βγήκε ο Πικερόλ, έχει πάει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Άλλο θα περάσει εκτός. Τώρα είναι κλαίου για τους κοκκινούς. Μπέλη τώρα στην παραμορά, κοίτα. Πάρε ένα screen από τον αγνώστο, χρησιμοποιούν τους ψηλούς, τους τρεις ψηλούς που έχουν οι Paper Bears στη διάθεσή τους, στη σύνδεσή τους στην παρούσα. Βρέθηκε δεύτερο τρίποντο και το πήρε ο Μπέλης και φτώχησε. 16-20. Ζάκης. Γρήβας απέναντί του, Χρόμπουλος. Μπέλης απέναντί του για να δούμε εδώ την πρώτη τρίπλα στον πρώτη τρόλτα. Κοιτάξει χέρι με χέρι, Γρήβας πάνω του, θα γυρίσει, θα δώσει ξανά στον Χρόμπουλο. Άρη θέλει να προσπάρει τα 3 δευτερόλεπτα όμως θα γυρίσει, έχει κλειστεί από 2, θα κερδίσει το φάουλ στο 0,1. Φάουλ για 2 βολές που έχει κρατήσει το... Κοίτα. Έτσι όχι την πρώτη ο Αρχιμπέζος. 23-2 φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Κίδα. Άστοχος 4-1 στις 2. Τον Αρχιμπέζο. Μπέλης να τρέξει. Ο Χρυμιάδης. Ζητάκι θα πάρει το σκρίνι από τον Μπέλη. Ο οποίος ζητάει την μπάλα, θα βγει το πικερόλ. Θα έτσι καταφέρω να γυρίσει. Δύσκολο σου μαρκαρισμένο είναι έστοχος. Πέντε σε ρίτη και την πόδι. Ζητάκι 17. 22. Ο Ιωσήφ πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει η Άπτυξη, που κερδίσει το φάουλ από τον ομοθλός του. Δύο μπολές. Ζωή και το 1-2. Ωραίος. Έχει χρεωθεί και ο αναγνώστος του και ο Χίτας με δύο φάουλ. Αντίστοιχα. Κάστος ο Νταμικαβέζος στην πρώτη. Ψηλή των Paper Bears. 2-6-8 έχουν χρειωθεί δύο φάουλ πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ενδεχομένως να είναι πρόβλημα. Για να δούμε πώς θα το χειριστεί ο coach. Γιάννης Πολυσμιάδης από τον πάγκο. Θα πραγματοποιήσει μία αλλαγή. Ο Γκαστούλης θα περάσει στη θέση του αναγνώστου. Ο Χίτας θα παραμείνει στο παρκέ. Και ο Παντοζής θα περάσει στη θέση του Αντώνη Καβέζου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια αξιοσημεία ότι αυξομοίωση στο σχήμα των δύο ομάδων με τις δύο προαναφερθείς τις αλλαγές. Ο Λιχνιδιάδης κατεβάζει, Χίλας. Τος είναι με δύο φάουλ, θα πάρει ένα σημείο από τον Γκαστούλη. Πάρει ένα ακόμα, πάει αντίθετα από αυτή τη φορά. Γυρίζει πάρα πολύ ψηλά στη ρακέτα για να πιέσει και το overplay άμυνα. Για το overplay άμυνα ο Φανταζής δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει μέσα στη ρακέτα ο Γκαστούλης. Μάλλον το περάσει εκτός. Επικοινωνία μιλήστε στα screen και όλα φανάζεται εκτός από τον παγκό. Τον Paper Bear. Τσάκης. Ήταν δύο παίκτες. Φανταζής και ο Άρης Καβέζος. Θα πάει ο πρώτος. Μπάλα και υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί. Τι στον Γκαστούλη τώρα. Εχμεύουν πάρα πολλά φάουλ από ψηλούς και ημίψηλους στη ρακιά της Σικάριος. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βαδελής.
δεν έχει τα φάουλ. 54,9 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλό μπλοκ φωνάζει κάποιος από τον Βάγκοτον. Το υπερμέρς. Έτσι το πως το δεύτερο υπερμέρς. 19-22 διαφορά στο τρίποδο. Κοίτα. Πάρει ένα σνέμπι το Κατσούλι. Ένα ακόμα. Τριπλό σκριν. Τριπλό μπορεί να πει κανείς. Κοίτα. Ένα ακόμα το Κατσούλι. Υπάρχει αλλαγή πάνω του. Πίζει πάρα πολύ για μία ακόμα φορά από τον Κλέβι. Αλλά πιο γρήγορα θα έχει επιστρέψει. Ποιο θέλει επίθεση για τους Σιγάριους. Για να δούμε. Μητσάκης. Αργαβέζος. Πάει μέχρι μέσα, θα σταθεί στον αέρα. Μητσάκης. Ήταν κακή πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Υπάρχει φάουλ. Όταν διαμαρτυρίζει για αντιαθλητικό. Προδοθεί απλό τελικά. Μπράβο, ρε Μάη! Δεν συνοθεί στον... Γιάννη Μητσάκη. Έλα. Πράγματι, απλό φάουλ. Μπέλτσα πάνω φορά. Στον Ιάδης. 24 λεπτά τα 24 που μένουν για τους Ελλάδες του Ιβερ Μπέρς. Έχω ένα αίσθημα ότι δεν θα την εξοπλίσουν την επίθεση. Στον Ιάδης κοιτάει το ταμπλό. Πάρει ένα σημείο από τον Καγκασούλη, όχι, στα 9. Για το εκμεταλλευτεί. Μπέλης, 6 δευτερόλεπτα, Χίτας. Χίτας, 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί, θα κερδίσει. Φάουλ, που έχει κρατήσει τον Πανταζή. Δύο παίκτες κάνει πάει πάνω στον Χίτα. 6,1 λοιπόν. Τσάχης θα περάσει τον πάγκο στη θέση του Παπαθανασίου και υπάρχει ένα ακόμα time out από Last Paper Bears. 19-22 για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους για τα τελευταία 6,1 μήνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα για τα τελευταία 6,1 που απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου μεταξύ της αναμέτρησης Σικάριος και Last Paper Bears. Κατοχή είναι για τους τυπικά φιλοξενούμενους μετά το time out που κάλεσαν. Προσυνδιάδης, κοίτας, σου για τρεις. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει αγγικό rebound, 2 δευτερόλεπτα. Κρινός του, για άστοχος, υπάρχει και πέντε να πάρθει. Ανάμεσα σε δύο παίκτες από τον Σταθόπουλο, 19-22 παραμένει το σκορ. Μετά από τα 10 πρώτα αγωνιστικά λεπτά, στο πρώτο μισό, Σικάριος πέμπτησαν στο τρίποντο παιχνίδι τους, έβαλαν κάποιο σουτ, κάποια άλλα δεν μπήκαν. Έχει καταφέρει να εκπαίξουν πολλά φάουλ από τους ψηλούς των αντιπάλων τους. Από δύο έχουν φτάσει και αναγνώστε ότι στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου να μην δεν μαζεύουμε. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνε Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου μεταξύ της αναμέτρησης Σικάριος και Last Paper Bears, μιας συναρπαστικής αναμέτρησης μέχρι στιγμής και από βαθμολογικής πλευράς. Προφανώς, όποια ομάδα κερδίσει θα πάει στον τελικό σουτ για τρεις πίσω από σκρίν με το καλημέρα είναι εύστοχος ο Πολυφωνιάδης. Κατά χείρο κουτούμενος από τον πάγκο, 19-25. Ανεβαίνει το decibel σιγά σιγά από τους παίκτες Μητσάκης. Πάμε καλή άμυνα φορά στον πάγκο των Ελλάς Paper Bears. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες είναι άνθρωπος ο Άρτης Καβέζος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Πανταζή. Ποιος έβαλε φωτιά με την εκκίνηση του δεύτερου εκαλέπτου. Ποια μας σκεπτική θεότητα, Ρίβας. Πάρει ένα σκρίνο τον Καγκασούλη ο Πορτουνιάδη. Πάρει ξανά την μπάλα σου για τρεις και πάλι τον νιώθει. Είναι ζεστός, είναι εύστοχος! 21-28! Κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο. 7 πόντους διαφορά, Μητσάκης. Στην κορυφή έχει βρεθεί ο Πανταζής. Μητσάκης θα πάρει ένα σκρίνο τον Πανταζής σου για τρεις, θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος αυτή τη φορά αυτός. Μπαίνεις το rebound. Πορτουνιάδης. Αργούλης που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Παίζουμε με χαμηλότερο σχήμα τώρα η... Έλα σου είπε περισσότερο για τρεις. Με τα πλώ είναι άσχος αυτή η φορά που μιλάει. Το ένιωθε, θα πάρει κι άλλα. Έχω το αίσθημα. Τώρα και όλα αυτά που πιο χείτες έχουν περάσει τον πάγκο. Αργούλης και ο Γασούλης. Θέλεις την σύνδεση πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Γαμπέζος. Άλλης Γαμπέζος. Μειώνει τη διαφορά στους 5. 23-28. Μορφινιάδης. Πιο χαμηλό τέμπο. 2 στα 3. Σε ένα λεπτό και κάτι. Στα τρίποντα. Πάρει ένα screen. Του μπέλησε από τον Κογκασούλη. Πήγε να την στρίψει την μπάλα. Δεν θα την ήξερε στον πρώτο χρόνο. Κατάφερε να την κρατήσει όμως. Θα δώσει ένα ακόμα screen στον Κογκασούλη. Πούλη πάει προς την μέσα. Ένα running floater. Είναι εύστοχος. 23-30. Μητσάκης. Θα κατεβάσει. Πάρει ένα screen. Το παίζω. Μάρτι το παίζω. Αλλάξει με τον Παναζή. Να πάρει ο Άρης Γκαμπέζος, το Ματρίδη που έχει περάσει τον
αγωνιστικό χώρο. Καλό παιδί. Μητσάκη. Ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος όμως. Έχει φάουλ που έχει χαθεί στον Γκαγκασούλη. Σκάρι στο παραφορά, το ζήσα γυρίσει. Δεν βάλω στο μακρύ, σου πια τρεις αυτός. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό λιμπάν πάρα πολύ στον Μπέλης. 23-30. Πάρε το screen, το Γκαγκασούλη σε δεύτερο χρόνο το σκέφτει, σου για τρεις με ταμπλό είναι άστοχος. Πάρε το rebound μακρύς και θέλει να τρέξει. Ως φόβλος. Να μας βίντες. Θα καταφέρει να κλέψει. Ο Πολ Κρυγάζης και να συγκρατήσει. Ο Καραγκούνης ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πάρε το φόβλο που έχει πεθεί στο Βανταζή. Καραγκούνης είναι παραφορά. 20 δευτερόλεπτα, Μπέλης θα πάρει πάρα πολύ πιεστική άμυνα από τον Σπιζόντα Νιάλο. Πάρει ένα σκύλι του Γκασούλη. Ένα ακόμα και ελευθερωθεί ένα jump shoot. Είναι άστοχος, αλλά μπήκε και μπήκε. Είναι Μπενεδίκτου και τον Βανταζή. Σε πολύ καλή άμυνα στην προηγούμενη φάση το δικό της Μακρύδης. Πάρει σκύλι του Βανταζή. Ο Άντζη Καβέζος πάει μέχρι μέσα, δεν είναι σε δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Και το κουτήματα με τον Πάγκο τον Σικάριος. 16 πρόσωπο, πιο πολλές. Τρίτο ήταν το, εντάξει. Δεν τρίτο ήταν, για δεύτερο. Τρίτο ήταν και πριν. Έτσι, στο Γκαβέζος. Ο Γκαβέζος. Ο Γκασούλης έχει 3 φάουλ. Και αυτός. Έχει πολλά φάουλ. Από δύο έχουν κοίτα στο διάνομό του κάποιο στον πάγκο. Το βγει μόνο 50 πρώτη. Τώρα ο Γκριάδης, 25-30. Πάρε ένα σκρίνο του Γκαγκασούλη. Μέσα κάνει μια βόλτα στην baseline. Θα δώσει την μπάλα στον Γρήβα. Ποιος θα κάνει μια βόλτα. Δεχόμενες καλή άμυνα σε πρώτη φάση από τον Φανταζή. Πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει, απκάλυψε πάρα πολύ χώρο. Σε καλή άμυνα. Ο Βοζοδόπουλος. Αν είναι διαβέζος πάει μέχρι μέσα. Θα κοπεί αλλά με φάουλο το Ροδέλη. Αυτό το φάουλ του Λιβέλη. Άρχισε και αφήσεις στις βολές. Δεν μία ακόμα φορά. Έρθω από την πρώτη, 26-30, η διαφορά πέφτει στους 4. Μπλοκ με τον Μπέλη που είναι ο κόλτς από τον Μπαγκό. Κάνει καλό μπλοκ και κάποιος παίκτης από τον Μπαγκό, είναι εύστοχος. Και στη δεύτερη ο Άρης Καβέζος, 2-2 στον τηλεότητα του Σκάριος. 27-30, Πολυχρονιάδης. Ζητάει την μπάλα στα 18 του πρώτου, τον Μπέλης δεν την πάρει. Την πάρει σε δεύτερο χρόνο. Μέσα, υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Μπέλη. Δεύτερο φάουλ ξύρει για αυτόν. Κοίτας, θα περάσει στη θέση του Πολυχρονιάδη, υψηλώνει τώρα, διορθώνω, όχι δεν χαμηλώνει, υψηλώνει το σχήμα των Ελλάς Paper Bears. Τσάκης. 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 Ζητάει την μπάλα μέσα στη γυρεγύρω, αλλά δεν είσαι πρώτη θέση, ο Αρχιδεύτερος παίρνει δεύτερο χρόνο από τον Τσάκη. Μέσα θα γυρίσει απέναντι σε δύο, σε άλλους δύο τώρα θα... Η μπάλα μπήκε και βγήκε, τι τροχιά είναι αυτή που πήρε η μπάλα. Επιστροφή λοιπόν στον Ιχαρίνα. Φαίνεται πάλι και έχει χτυπήσει λίγο κύτρος. Όλα καλά. Έχει σηκωθεί, έχει χτυπήσει το πρόσωπο αν δεν κάνω λάθος. Για να μα θα ζητήσει αλλαγή. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός από ό,τι μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή. Γκαγκασούλης. Θα δώσει ένα screen στον Κίτα. Θα συγκρατήσει την μπάλα από τον Καραγκούνιο Μπέλης. Στα 9 δευτερόλεπτα, κοίτας και πάλι, θα πάρει ένα σκρίν από τον Μπέλη που έδειξε από πού να πάει ο Μπέλης. 3 δευτερόλεπτα, πριν να διαστεί ο Κοίτας, κάνει μια πάσα. Ο Μπέλης θα έχει μετρήσει, αν μπει. Αρκετά καλό σούτ με τον Μπέλης. Κατάσταση που πει στον χρόνο του αντιπάλου, ένα fade away. Δεν καταφέρνει το πάλι όμως. Αν
Άρης Καβέζος πάει μέχρι μέσα. Θα μπει! Τι έβαλε ο Άρης Καβέζος και πάλι. Πανηγυρίζει. Δεόντως 29-30. Αναχτούν το momentum. Κάριος στο σκοράρισμα. Μέχρι μέσα ο Χίτας υπάρχει. Φάουλ. Δηλαδή στον Άρη Καβέζο. Τώρα ο Αντώνης Καβέζος θα περάσει στη θέση του Φανταζή. Είναι το δεύτερο φάουλ και του Άρη Καβέζου. Πολλοί παίκτες κλειδιά έχουν φορτωθεί με πολλά φάουλ και για τις δύο ομάδες. Δύο αδέρφια στη γραμμή των ψηλών, των Ζουκάριων, θα παίξουν μαζί για μία ακόμα φορά. Μέλη στην παραφορά. Ρίβας. Ρίβας. Με τρίπλα δεν θα πάρει ξανά ο Μπέλης. Συμπιά 3 πήρε ένα ακόμα σκρίνει από τον Καγκασούν. Είναι εύστοχο! 29-33. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Ελλάς Paperbirds χτυπάνε τους Ζουκάριους με το δικό τους νόμισμα. Έχει αποδώσει το τρίποντο παιχνίδι τους. Έχει ζητήσει αλλαγή ο μεγνός τους. Σταματήσει τρίπλα, θα δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα ο Μητσάκης. Σαφόπουλος θα γυρίσει. Θέλει να μασάρει, έχει φτάσει σε καλό σημείο, θα γυρίσει στα 3 δευτερόλεπτα. Είναι έτσι το κομμένο του Κίτα. 31-33. Και τόσο κατεβάζει την επίκληση του Paperbirds. Στο ντέρμπι καλά κρατήσει τον Καρίνα. Ένα jump shoot είναι έστοχος πέφτοντας. 31-35. Μητσάκης. Θα πάρει μια screen. Δεν θα δώσει, δεν θα πάρει το σύστημα. Πάει να δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Αλλά ο Καβέζος δεν περίμενε εκεί πέρα την μπάλα και αυτή θα περάσει εκτός. Ο Γιαφούλ θα περάσει στον πάγκο έχοντας 3 φάουλ. Ο Ναγνός θα περάσει στη θέση του. Δεν έχει συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει μια μικρή διακοπή για να συμφίνει στην διάμενα γραμματείας. Ζωή, Ζωή, το 16 από εκεί 3 έχει. Ωραίος, ευχαριστώ. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Είμαστε παραφορά. Mind games του Χίτα με τον προσωπικό του αντίπαλο. Τώρα θα πάρει την μπάλα με μία η πάσα. Γυρίσει, πολύ ωραία κίνηση από τον αναγνώστη του μία ακόμα. Το που πέρασε στο παρκέ πιάνει δουλειά. 31-37. Το συν 6 Paperbirds. Τσάκης. Δεν ξέρω να τελειώσει το παιχνίδι με τίποτα. Θα κάτσω εδώ πέρα, θα καθόμουν 15 ώρες. Άρη Καβέζος. Ένα jump shoot είναι άστοχος. Μπαίνει στο rebound. Θέλω να τρέξει για μία ακόμα φορά η Paperbirds. Γυρίσει, θα ξεφορτωθεί τον Άρη Καβέζο. Θέλεις. Άλλαξε με τον γρήπα. Πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει για 31-31. 31-39, sorry. Έχουμε κάνει τα λόγια μας. Με τη ματσάρα που βλέπουμε. Και ένα ακόμα time out από τους Ζουκάριους. 31-39, στο σύν 8 οι Paperbirds. Έχουν υποφεληθεί από το ρυθμό που επικρατεί στο παιχνίδι. Αυτό το γρήγορο tempo το οποίο αναμενόταν, αν είμαστε ειλικρινείς. Και από τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 4 και 3 της δεύτερης περίοδου που είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Δύο ομάδες διακατέχονται από αρκετά μεγάλη μυστικοπάθεια. Δεν μιλάνε αρκετά δυνατά, οπότε δεν μπορώ να αποσπάσω πληροφορίες για τα επερχόμενα play. Δεν είμαι καλός κατάσκοπος, τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Πρώτη επίθεση για τους Ζουκάριους. Αν το βέβαια θα τοποθετήσει. Έχοντας βρεθεί στη ρακέτα τον αδελφό του, ο οποίος πήγε μέχρι μέσα και τρέφει δύο παίκτες πάνω του. Κάνει deflection! Και βρεθεί στην ελληνική θέση, ενδεχομένως να έπαιρνε το τρίποντο άρα τον Καπέτος. Εάν δεν υπήρξε εκεί πέρα στη φάση ο Δρύβας, δεν πετούσε την μπάλα εκτός. Ο Δρύβας θα περάσει στον πάγκο τώρα, στη θέση του τον Κόρος. Δεν θα αργούνεις στον πάγκο. Να μαζευνώ jump shoot είναι εύστοχος για δύο πόντους από την εντύπωση. Πράγματι για δύο πόντους, 33-39. Άλλαξε με τον Μπέλη. Αγνός του, ξανά Μπέλης, τριγωνάκι μεταξύ των τριών ψηλών των Paperbirds. Για τρεις είναι άστοχο, Μητσάκης στο rebound. Ήταν εκεί πέρα και προσπάθησε να κλέψει την μπάλα ο Πολυθυνιάς, αλλά δεν κατάφερε. Άρης Καβέζος. Πάει απέναντι σε δύο παίκτες ταχύτατα στα 17 δευτερόλεπτα της επίθεσης. 35-39. Κοίτας. Κοίτας στα 15 δευτερόλεπτα της επίθεσης, έχει πάρει πάρα πολλές μπάλες, θα ποστάρει, θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα στον Μπέλη τελικά. Στην Άρη Καβέζος, όσο καταλήθει, έχει δώσει ένα βάλλον παραλίγο να χάσει την μπάλα, πήγε να κάνει κάτι πολύ περίτεχνο, αλλά ο Κοίτας ήταν πολύ στον μπροκό, οπότε αυτό το περίμενε. Συνεπώς η μπάλα θα περάσει εκτός.
σηκώθηκε από τον πάγκο Παντατζής για να ενσηκώσει τους Σικάριους που έβγαλαν την άμυνα. Μέσα με τα μπλο από πολύ αυστηρή γωνία εντός οικογενικών είναι άστοχος. Απέναντι σε τρεις παίκτες στο μικρό ριμπάμπ και το καλάθι από τον Μακρύδη. Μιλιάδης. Πάει δίθεν αυτό. Μπαίνει στην τρεις, είναι άστοχος στο μικρό ριμπάμπ και το καλάθι. Άρης Γαβέζος πάει μέχρι μέσα, φαίνεται στον Μπέλη και δύο και βοήθεια πάνω τον αγώ του Τέλησο και τη βοήθεια. Τι κάνει ο Άρης Γαβέζος μέσα στην δίπολη ρακέτα. Πόση δύναμη έχει απορροφήσει, πόσο καλά και έχει βάλει. Κοίτας. Θα γυρίσει, πάει πριν από την άλλη. Στην πια τρεις, έβαλε δύο στην αρχή, είναι άστοχος τώρα πολύ κρινάτης από την γωνία. Μπορεί πάνω το ο Γαβέζος, ο καθόλου δεν πήρε στο Σικάριος. Αντώνης Γαβέζος, σούτια 3 με τον που πήρε την μπάλα. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για τον rebound, βγάλει τελικό και μετά από συγκυρία. Το Μακρύδη, φωνάζει ο Γαβέζος στον Facebook πέρσι από τον πάτο για τον rebound, δεν πήρε, δεν πάρθηκε. Παίρνει σε δύο παίκτες, είναι άστοχος, ο Αντώνης Γαβέζος αυτή τη φορά. Υπάρχει ένα ακόμα αντιστοιχικό rebound. Από τον Μακρύδη. Σούτια 3 μετά από τρίπλα, είναι άστοχος ο Γαβέζος. Πρώτη πάσα, μπαίνει στο σύστα. Ένα jump shoot, είναι εύστοχος! 39-41. Υπάρχει από τον Αντώνη Γαβέζο. Υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Πολυπλημιάδη πάνω στο screen. Σημαίνει βολές. Το πέντο φάουλ τον Ελλάς Πέιπερ Μπέρς. Μουτζάκης στις βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη, 39-41 παραμένει. Σπέτρι μία στις δύο από Μουτζάκη, 40-41. Μπέλης πάει ταχύτατα, ωραία κίνηση, υπέροχη προσπάθεια, αλλά είναι άστοχος. Πάρα πολύ χώρο. Και πάλι από την γρήγορη περιστροφή. Μητσάκης. Ζώνης Καμπέζος. Αναγνώσω που είναι αντί του Μητσάκης. Τον κυριάζει στην περιοχή του, πάρει ένα screen από τον Καμπέζο. Πηγαίνει να το επιστρέψει την μπάλα, αλλά υπάρχει deflection του Πολυκλειάζη. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το πέτσιμο. Μητσάκης θα πάρει καλάθι και φάουλ. Ο Ζώνης Καμπέζος μέσα στην περιοχή. Στη θέση του Άρη Καβέζου, θα περάσει τον πάντο για να πάρει κάποιες ανάσες. Συμβολή. 43-41. Μπροστά πλέον Σικάριος, 36 δευτερόλεπτα τέλος. Πολυφωνιάδης. Μέσα ο Χίτας, απέναντι σε δύο παίκτες! Τι έκανε, τι ζούμε, λέει ο Θεόδωρος Μακρυγιάννης από τον πάγκο, δεν ξέρω να ακούει, δεν συμφωνώ παντός, 43 όλα. 12 δευτερόλεπτα, 10 τώρα από το 15, για τον Σικάριος, Σπυρόπουλος. Με όλο πάσα έχει βρεθεί ελεύθερο σούτ για 3, είναι άστοχος. Ο Μαρκίδης υπάρχει, επιθετική, rebound! Από τον Παστοφόπουλο. Θα είναι ο διορθώνος. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Υπάρχει ένα ακόμα time out. Μπάλα έχει περάσει εκτός. 5,6 για τους Ελλάς στο Ιππέρς. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία των 43 πόντων. Θα έχουν δει ακόμα φάουλ να δώσουν οι Σικάριος. Παιχνίδι στο δύναμο με τρεις διπλούς καφέδες. Επιστρέφουμε και πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σόρικα Ρίγκη. Τα τελευταία 5,6 μπάλα είναι. Τους Ελλάς Paper Bears από το συγκεκριμένο σημείο του παρκέ. Βρείτε παίκτες φωναξιά από τους Σικάριους. Πολυφωνιάδης, Χίτας, 4 δευτερόλεπτα. Μέρες στο κέντρο, κάνει μια reverse. Δεν τους πάνω τους για 3. Υπάρχουν βήματα από το Χίτα.
Η αλλαγή κατοχή έχουν μόλι 0,8 στη διάθεση του Ζυκάριο. Πάρα πολύ μακριά! Το μετρούσαν, έμενε, έχω την εντύπωση. Οκ. 43 όλα στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία. Δεν εξάντησαν τα φάουλ που είχαν να δώσουν σε αυτήν την περίοδο οι Σικάριος. Παιχνίδι με πολλά ups and downs, με πάρα πολύ ψηλό τέμπο, με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Οι δύο ομάδες είχαν τα ups and downs τους, τα χρονικά σημεία στα οποία είχαν το momentum. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 43 πόντων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Πραγματικά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην συναρπαστική αναμέτρηση, την οποία εξακολουθούμε να βλέπουμε. Εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλαδή μια συναρπαστική αναμέτρηση, θα την βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Σπυρόπουλος στην πια 3, εφόσον κυκλοφόρησε 7 η μπάλα, ήταν ο μαθητής που μπαίνει, είναι άτομος όμως. Ρίβας, Ραγκούνης εναντίον 2, πάει με τη μέσα, πήγε πάρα πολύ ψηλά ο Σπυρόπουλος για το πλόκο, δεν το κατάφερε. Παίκτη τη γωνία, φωνάζει ο Ρανός του. Και επαναδείτε τον Αντώνη Καβέζο, είναι άτομος ενώ ανάποδο λέει από αυτός. Υπάρχει επιθετικό rebound για μία ακόμα φορά. Αν το Μαρκίδη. Ψάκη. Έφυγε την προσποίηση ο Μπέλης, αλλά δεν πήρε το σούτ αυτός. Τα jump shoot είναι άσχος με τον Ασίλη. Κοίτα. Μάλλον πάει χαμηλά σαν αναγνώστη, υπάρχει σφύριγμα. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Μπέλης κοίταξε το καλάθι, εξαιρετικά ελεύθερος, πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του Σπυρόπουλου. Σε 3 είναι άστοχος, ο Γρήβας. Έχει μόνο 2 προς το νούμερο 77, που θα παίξει απόψε. Είναι γερτίο, θα μέχρι μέσα, τον Ισκαβέζης είναι άστοχος, αναγνώστε το rebound. Ήταν και εκεί ο Μαχνίτης, αλλά δεν καταφέρει την μπάλα. Κοίτα, ωραία πάση στον Μαχνίτη, ο οποίος θα φέρει να σε κρατήσει, αλλά υπάρχουν βήματα. Κίνηση της προσπάθειάς του. Το δύσκολο που μοιάζει πρέπει να σηκώσει από τον παγκό. Τσάκης. Έχισε το κρύβο, βέβαια. Πάρει ένα σημείο από τον καβέζι, του δώσε την μπάλα. Στα 12 δευτερόλεπτα του πίσω θα μετήσει τρίπλα. Ούτε στα γυρίσει, έχουν σε 3 παίκτες ακοπή. Κοίτα. Ακόμα πόντι. 43-47. Τσάκης. Τσάκης. Σταματήσει και αυτός τρίπλα. Τόπλος σε πια 3. Άρχισε να πάει παίξει πάνω του. Πήγαν 2 αλλά ετεροχρονισμένα. Είναι άστοχος που αρχίζει το rebound από την τσέκη. Ο Σπυρόπουλος πήρε το Βαλτανασίου. Ένα jump shoot. Είναι εύστοχος τώρα. 2 πόντι θα έρθουν. 45-47. Τέλης. Ποιος έτσι επίσης για ποιος έτσι μπες. Υπάρχει μπλοκ, αλλά με φάουλ. Κοίτα στις βολές. Από τον Μάγκο και από τους παίκτες που είναι στο παρκέ. Έστω στην δεύτερη, 45-48. Αυτό είναι διαβίζεται παραφορά, Ζάκης. Ζάκης, καλή άμυνα από τον Σπρώτη και τον Σοβρίβα, θα χαθεί, όχι τελικά η μπάλα. Σπυρόπουλος θα κρατήσει την εξαναδόση. Πάρει τώρα την μπάλα. Για 3 δεν το πήρε ο Αντώνης Καβέζος. Σπυρόπουλος έχει βγει, έχει βρεθεί ελεύθερος. Στην 3 είναι άστοχος. Υπάρχει ένα φυσικό rebound του Παπανασίου. Στην 3 και ο Μισάκης. Έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος. 48 όλα. Τι γίνεται στον πάγκο. Ο
Βικάριος. Ότι κάνει αυτό το ξέρουμε, Άγγελε, δεν πρέπει να το κάνει. Άμα σου τρώει τη μέσα του εσύ. Ρίβας. Καρδούλης, τον Άγριβας. Αναγνώσεις του Μπέλη σε ένα jump shoot. Σε όπου ένα screen είναι άστοχος, μας είναι οτιδήποτε. Αναγνώσεις το rebound. Αναγνώσεις. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Μητσάκη. Αντώνης Καβέζος. Ξαναπάρει για τρεις. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Μητσάκη. Τριώσει την μπάλα από τον Μπέλη. Θα πάει στην τέλεια στην παίξη την μπάλα. Κοίτας. Κοίτας την πήρε ο Ρίβας και έχει βρεθεί κοντά του να γυρίσει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και επιθετικό rebound. Καλά δεν τον αναγνώστου. 48-50. Κοίτας και έχει πολύ καλή άμυνα από τον πρώτο αντίπαλο. Αλλά θα πήρε το σουτ. Τσάκης, Ιωπλός, παρήντα στην από τον Αντώνη Καβέζο. Για τρεις μαρτύρες, κοίταξε το που βρίσκεται και είναι εύστοχος. 51-50. 2-0 το φάουλ. Κοίτας, high low στον Μπέλη. Είναι εύστοχος, θα γυρίσει και θα ευτοχίσει. Είναι εύστοχος, θα γυρίσει και θα ευτοχίσει. Ναι, οκ. Τώρας περνάμε. 50-52. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Μέσα. Τράβηξε λίγο εκεί πάνω του Παπαδοσίου. Φερνάντο και Καβέζο. Αυτή τη για τρεις. Είναι εύκολος και μετράει το καλάθι. Υπάρχει και σφύριγμα. Ο Κρινιάτης θα περάσει στη θέση του Σαραγούνι, όχι τελικά. Ο Καβέζος θα περάσει στον πάγκο, άρχισε ο Καβέζος στη θέση του. Τώρα θα το πιθεί αλλαγή. Νικηφόρος θα περάσει στη θέση του Καραγκούνι τελικά. 2-3-52 και φάουλ υπέρ των Σικάριος. Σικάριος έχουν πάρει ήδη τρεις πόντους για τον Αμαρθίνη επίσης και έχουν και την κατοχή. Παπαναθίου. Περάσει εκ νέου, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί, έχει πάει ανάμεσα στις συμπληγάδες. Σε δύο παίκτες, δύο βολές για τον Αρικομέζο, δύο ακόμα. Στάσεις αναγνώσεις του... Του τρίτο φάουλ. Έστωχος στην πρώτη βουλή ο Καβέζος. Άστωχος στην δεύτερη, τέσσερις πόντι. Από αυτή την ενία επίθεση, με μια πιο ευρία είναι για τους Σικάριους. Καναγνώστος θα γυρίσει, είναι άστωχος πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Νικηφόρος, μπαίνει πάει μέχρι μέσα με ταμπλό, είναι άστωχος ο ίδιος επιθετικό rebound. Καλά, είναι φάουλ! Βλέπουμε 54 όλα συν μία βολή για την Ηλία Μπέλη. Ρώτησε πόσο φάουλ έχει ο Μαρτίνης. Πληροφορήστε ότι είχε ένα από την ομαδία. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτήν την πληροφορία. Τσάκι, μια μου ήταν μία ακόμα φορά από το βήμα. Πάρει ένα σκρίνο από τον Μαρτίνη. Ο Θανασίου, όμως μέσα. Μαρτίνης, πάρει το παίζος, καλό πάθει James για τρεις. Κάποιος πρέπει να το πάρει, το πήρε και είναι έστω. Είναι 57-55. Μέλης. Πέμπτη του Άρης Καβέζος. Φτάει την μπάλα για πολλές φορές. Την πήρε τώρα Χίτας. Γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα στον αναγνώστου. Ένα jump shoot. Είχε δύο παίκτες στο πεταδίτο, αλλά δεν είναι αυτό κοντά για να τον αποτρέψει από το να πάρει το shoot και να εξοχίζει. Άρης Καβέζος στα 20 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot. Τα πλέον είναι άστοχος, έτσι ο Χίτα πέναντί του. Θα πάρει το rebound το δεύτερο. Πέρσι την χειρονομία ο Θεοδωρής Κοντσινάκης με τον πάγκο για να το έχει με πιο set παιχνίδι. Στο high low. Γυρίσει με γυρίσει το φάρο από το σκυρόπλο.
Ωραία γνώση του, καθαρό μυαλό φωνάζει. Αλλά τον παντό. Δεν τον έχει πολύ φωνάζει. 57 όλα, μία ακόμα ισορροπία όσον αφορά το σκορ από τις πολλές που έχουμε δει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. 4-2 το φαουλ πλέον. Έτσι όπως στην πρώτη βολή αναγνώστου. 57-58. Παιχνίδι παραμένει ντέρμπι από την αρχή μέχρι και τώρα. Μετά από 25 πλάς αγωνιστικά λεπτά. Άρχος στην δεύτερη αναγνώστου. Μία στη 2, 57-58. Σε απόσταση αναπνοή. Favor Bears από τους Σικάριους. Τσάκης. Να περάσει τον αγωνιστικό χώρο για να μην ξεχαλάξει. Σπυρόπουλος δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Μαρκίδης. Ο οποίος είναι ελεύθερος πύρδος, πάει μέχρι μέσα. Αν θα περάσει εκτός, διαχειρός Φανταζή, ο οποίος συγκριστεί από δύο, θα χάσει την μπάλα. Ηρεμήστε σε κάθε φάση, ζητάτε φάουλ, βήματα τρία, σταματήστε. Οκ, τώρα δεν φοράς τρία. Πριν φοράς φάουλ, σε κάθε φάση, άκουσα με, σε κάθε φάση δεν γίνεται να φωνάζεις. Φάουλ, βήματα, 3-4. Έτσι, στην επόμενη θα τη δείξω. Καλό βράδυ. Υπάρχει μια προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον πάγκο, τον Paper Bell Shoot. Για τρεις μακρυσμένους του Νάρκα Βέζου είναι άστοχος, θα βρίσκει το rebound. Θα βρίσκει το πάρει. Μιτσάκη πάει μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μαρκίνο, που είναι και εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Για να το δεις ποιον έχει κρατηθεί. Δεν είναι τυχήτας ήταν εκεί πέρα. Σε ποιον χρεώθηκε, ποιο νούμερο? 10. Στον Μπέλη έχει χρεωθεί το φάουλ. Τρίτο δικό του. Το δεύτερο, διορθώνω. Δύο τελικά η γραμματεία. Μετά την αρχική πληροφόρηση είναι άστοχο στην πρώτη βολή. Ο Μαρκίδης. Θα περάσει στον πάγκο, θα αλλάξει τον Ρίβα. Κύριε Χωρίγο, το παιχνίδι ήταν 57-57, τώρα είναι 58-58, οκ. Ο Βουγκάδης, εγώ δες πιο φρέσκο μυαλό, έχει πιο φρέσκα πόδια, λέει η λογική. Πάρει τα τυμπάλα, 4-3 το φάουλ. Με ένα ακόμα να δώσει τέτοιο μπέρς, υπάρχει... Σφύριγμα, προηγηθεί μακριά από τη φάση στην οποία βρισκόταν η μπάλα. Ξάκιστα... Δεν ακόμα δεν πέρα δεύτερο βολόν. Άνθρωπος στην πρώτη. Την ψυχώνει τον συμπέκτη των οδόνων στον πάγκο. Αυτή λέγεται δεύτερη για να μπάνε οι τοπικές κανότητες. Άστοχος, θα υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπέλη. Απέναντι στον Παντοζή. Καλή άνοιγμα, ο δεύτερος είναι άστοχος στον Μπέλη. Είναι αυτό όλα. Μητσάκης. Αντώνης Γαβέζος, για τρεις, είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Υπάρχει πάρα πολύ ψηλά ο Μαρκίδης εδώ και εκεί. Για ένα ακόμα επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα θα περάσει εκτός. Για σύλληπτο το πόσο καλά αντιλαμβάνεται ο Μαρκίδης τη φάση και πόσο επιθετικά rebound έχει πάρει σε φάσεις τις οποίες δεν ήταν καθόλου το φαβορί για να πάρει κάθε άλλο. Μπάλα θα χαθεί προς τη μήν, θα χαθεί και τελικά από το χείτα. Έριξε πολύ καλή άμυνα Μαρκίδης. Μητσάκης σούτια 3 στα 19 δευτερόλεπτα. Σε επίθεση είναι άσχος, μεγαλύτερο στο rebound. Ο Γκρινιάδης. Ο Γκρινιάδης πέρασε το κέντρο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Φανταζή. Βολές, δύο ακόμα βολές. Για τον guard στον Paper Bears αυτή τη φορά. Πάμε.
Βέζος και στη δεύτερη μπρέση στις 2 υπάρχει ένα μικρό rebound στο Βασίλη. Σάκης. Άρης Καβέζος. Δόνης Καβέζος τώρα. Στα 15 δευτερόλεπτα. Συμπιά 3. Άρης Καβέζος είναι άστοχος. Υπάρχει ο ίδιος για το επιθετικό rebound εκεί πέρα. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι 5 σε 2. Είναι άστοχος. Μπέλης πήγε για το αμυντικό rebound. Δεν το πιέται ούτε ο Πανταζής. Θα το καθαρίσει τελικά. Πολύς φόρος. Μιλιάδης. Πέσει κάτω εκεί τόσο που έχει πήρει την μπάλα. Υπάρχει τζάμπολ. Τζάμπολ. Δεν πήγε και το πελάκι. Και δείχνει η Ελλάς Paper Bears. Υπάρχει κύριμα, υπάρχει τρόρος Παρτσέ. Καθαρίζεται τώρα. Στον Πανταζή και ο Μπέλης θα πάει σε άλλον παίκτη σύμφωνα με νέα λειτουργία του coach. Στον Αντώνη Καβέζο θα πάει στον Μπέλη για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το match-up, αν θα επηρεάσει το παιχνίδι. Κοίτας πήρα από την καταφορά από μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχο Πανταζή στο rebound. Ακίνηση πάει μέχρι μέσα. Δεν την πάλα χείτες, δεν την πάρει το χρονομέλης. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Ιωσούλη. Βλέπεις πάρα πολλά χρόνια από τον Ιωσούλη σε αυτόν μέσα από τον πάγκο. Ένα ακόμα. Δεν πήρε το τρίποντο που βρήκε ελεύθερο ο Μπέλης. Σε από δύο χείτες πρέπει να βιαστεί. Θα βγάλει να βγάλει την μπάλα μέσα στη ρητήτα στον Μπέλεγγε. Αλλά υπάρχει τη θέση από τον Μαρκίδη. Ένα ακόμα. Η μπάλα θα χαθεί. Θα συγκρατήσει τελικά. Ο Νικηφόρος. Μπέλης ένα jump shoot. Στα 20 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Υπάρχει rebound τελικά από ποιον. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Μαρκίδης. Και θέλει να τρέξει μια ακόμα φορά. Βγάλει την μπάλα στον Αντώνη Καβέτζο τελικά, θα κερδίσει το φάουλ. Για δύο βολές. Υπάρχει... Θα μην διαμαρτυρίες. Δημήτρη. Όχι για το φάουλ αυτό καθ' αυτό, αλλά για το γεγονός ότι ήταν χαμηλά από τον πάγκο των Ελλάς Paper Bears. Ισχυρίζει ότι ο Πολυφινάλης πήγε να δώσει πάσα και όχι να σουτάρει. Ήταν χαμηλά το φάουλ το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Φυσικά ρίως. Πολύ πολύτιμη για τους Ικάριους. 62-58, 100 τελευταία δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Μέλης, τον Άρη Καβέζο απέναντι του. Κοίτας, θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρέπει ήταν λίγο πιο μεγάλη. Θα μπορούσε να είναι, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Προσπαθεί να κλέψει από τον Πολυφινιάδη, σταματήσει την τρίπλα. Ο ψυχικός αντίπαλος δεν καταφέρε να κλέψει ο Πολυφινιάδη. Κατά την διεκδίκηση του rebound. Πώς θα καθαρίζει για μια ακόμα φορά. Να γνωστούν τις βολές λοιπόν, όλα έτοιμα είναι να
συνεχίσει το παιχνίδι. 62-58 στο συν 4 η Σκάλη. Πολύ τη ησυχία τη Τόνη Καρίνα, τον Βασίλη Κνάουσα από την πρώτη βολή. Αυτό το τη δεύτερη, ο ίδιο επιθετικό ριμπάντο βρέθηκε σε πρώτη θέση. Μπέλη το σκέφτηκε, ένα τζάμπ σουτ είναι έστοχο. Αναπληρώνει τι δύο χαμένε βολέ εντό εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο κατά την έννοια. Συμπέκτη. Τσάκη. 62-60, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Σουτ για τρεις. Είναι άσχημο από τον Μαρκίδη. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον Φανταζή. Επιδρομή κλίμα, αν ήταν σαν να ήταν το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Υπάρχει φάουλ που έχει σφουδίσει στον Μπέλη. Για δύο βολές το φάουλ που κέρδισε ο Αντώνης Γκαβέζος. Αλλαγή με 4. Υπάρχει αλλαγή. Θέλουμε τώρα. Πάμε. Ο Μόστος σηκώθηκε από τον πάγκο, θα αλλάξει τον Μπέλη, ο οποίος έχει τρία φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Όλη τη σκηνή για μία ακόμα φορά. Ο Γιώργος Γαβέζος είναι εύστοχος στην πρώτη. 63-60 στο τρίποντο. Η φορά υπέρ των Σικάριους. 93,5. Η πλήξη της περίοδου είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Μαξιλαράκι ασφαλείας 64-60. Δεν ξέρω γιατί το λέω, είναι το τρίτο δεκάλεπτο, όχι το τέταρτο. Αλλά με το ρυθμό που έχει υπάρχει το παιχνίδι, παρασύρθηκε λίγο. Βιασούλης, ένα jump shoot που ρυθμιάζει, είναι άστοχος. Στη βάση της κυβέρνου υπάρχει προσπάθεια με το φυσικό rebound των οδός που έχει περάσει τον οδικό χώρο, είναι άστοχος. Εντάξει, θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει ο Άρης Γκαβέζος σε μια ακόμα φορά. Στο πρώτο μήκο είναι σε μια παρόμοια φάση. Ο Αντώνης Γκαβέζος είχε βγάλει εκείνη τη φάση. Την μπάσα. Κοίτα. Στον γιατρή στην κίνηση στα 20 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν θα καταφέρει τελικά να βγάλει. Αντώνης Γκαβέζος. Αρχίδη θα πάει στην απέναντι πλευρά. Παίρνει ένα σημείο από τον Ροναζίου που τσάκησε ένα jump shoot, είναι άσχημο. Υπάρχει μάχη με το κρυφτικό ριμπάνο του Ροναζίου σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχει στήριγμα. Σικάριος. 4,9 και το τέλος της τρεις περίοδου. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Σουτ για τρεις, Μητσάκης. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ριμπάντο το ίδιο. Σουτ ξανά για τρεις, θα μετρήσει αυτή. Άστοχος. 64-60. Σκορ που έχουμε μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Σουτ για τρεις, Σικάριος. Εδώ για περιτεύουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Στρέχουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και η περίοδου της αναμέτρησης. Οι Σικάριες έχουν την πρώτη κατοχή. Καμέζος. Υπάρχει Καμέζος. Σοφόπουλος θα γυρίσει. Ρίβας. Ζημιάδης. Τος ρίχνει από δύο. Γυρίζει στα 10 δευτερόλεπτα, ένα φαίνεται αγώδι του αρέσει. Είναι εύστοχος 66-62. Μετάξει. Αργαβέζος για τρεις. Έχει πάρει η φωτιά το παιχνίδι για μία ακόμα φορά. Συνέναξη ενός ακόμα δεκαλέπτη. Είναι άστοχος. Rebound. Αναγνώστο. Υπάρχει σπάθεια για κλέψιμο, αλλά αρχίζει να συγκρατήσει. Απέναντι δύο θα κοπεί. Υπάρχει την τζι τρίτμα. Απέναντι στο Ροναζίου παίζει όλη ξεκαλιά με πάνω στην μπάλα χωρίς να κάνει φάουλ. Σαθόπουλος. Πάρει Γκαβέζος. Τον Γκαβέζος θα γυρίσει. Απέναντι σε δύο πήγαινε να βγάλει την μπάζα. Φανταζή, αλλά υπάρχει φάουλ. Στον
Το Γιασούλη έχει χρεθεί και έτσι. Τέταρτο. Καβέζος θα πάρει μπάλα, μετά την μπάλα μπήκε και βγήκε, πέρασε πίσω από το σκρίπου και έδωσε ο Καβέζος μαζί με την μπάλα, με την μπάλα. Τρίπας. Ήταν στο πέναλτι του ο Άρης Καβέζος, 13 δευτερόλεπτα. Αποστάρει σε πρώτη φάση, ζητάει την μπάλα και την τέτοια να γνώσει. Το πέναλτι τον Φανταζή, για 3 θα το πάρει τελικά ο Προβληνιάδης, βρέθηκε ελεύθερος, είναι εύστοχος, 66-65. Στο συν 1 η Σικάριος. Στάρει τον Χίτα στη γωνία του Μουστόπουλος. Καλό πας γκέι. Θα το παρουσιάσει ο Αντώνης Καβέζος. Μέσα με το 2 θα χάσει προς τη μίσθα, συγκρατήσει ο Χίτας. Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα κλέψιμο κρίμα. Χίτας. Διφλέξε ένα κλέψιμο που θα το ζήσει. Κοιτάξτε πρώτα παραγυρίζει ο πάγκος. Άρης Καβέζος πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το χάφια. Ναι, ναι, ναι. Ή όχι. Πράγματι, δύο βολές θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Βασίλη, ξαναλύει το νούμερο. Πάνω που έχει χρειαστεί στον Πολυχρονιάδη, δεν κάνω λάθος, δεν γίνεται από τον Πολυχρονιάδη. Είναι έστωπος ο Άρης Καβέζος στην πρώτη πόλη. Αυτό στην δεύτερη, 68-65. Κοίτας. Να jump shoot απέναντι στο απλωμένο χέρι του Αντώνη Καβέζου, μια άστοχο, υπάρχει ομυρική μάχη για ένα ακόμα rebound. Θα το κατοχυρώσει, Αντώνη Καβέζου. Απέναντι το κρύμα, θα χάσει την μπάλα. Ένα 360 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Αυτό Μαρτίνι. Θα να πάρει την μπάλα. Αντώνη Καβέζο. Αντώνη Καβέζο πήρε τον Μαρτίνι πάλι. Πάρει ένα screen από τον Ναζί, πάει μέχρι μέσα. Μαρτίνι, κοίταξε το που βρίσκεται, δεν πήρε το τρίποντο. Στην πια 3 θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο. Είναι εύστοχος τώρα που τελείωνε ο χρόνος. 71-65. Προφυνιάδης. Θέλεις. Κοιτάς. Κλέψιμο από τον Ταζί. Προφανίσμευσε μπάσα από κρυπτογράφησε ένα ακόμα play. Βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να το κάνει. 75, ωραίος. 71-65. Κοίταξε το καλάθι, ο Μαρκίνης πήρε το τρίπλο. Αντώνης Καβέζος θα το βοηθήσει τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα, όπως θα κερδίσει το φάουλ από τον Κρύβα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, όχι πολύ έντονες, αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες και για διαθλητικό και για βήματα. Από Σικάριος και Λάστο Ιβερμέρες αντίστοιχα. Έχει δοθεί απλό φάουλ για δύο βολές ψηλά. Αλλαγή που Γαστούλης θα περάσει στο παρκέ. Γρήγορα θα περάσει στον πάγκο και ο Γαστούλης έχει 4 φάουλ. Αυτό στην πρώτη βολή ο Άρης Καβέζος. Δεν έχει κολλήσει. Α, οκ, οκ. Γιατί εδώ πέρα το λέει έτσι.
έχει. Έτσι όμως στη δεύτερη βολή ο Άρης Καπέζος. 72-65. Μπέλης. Κοιτάς. Παίρνει σε δύο παίκτες, θα γυρίσει, αφού ελευθερώσει και είναι έστοχος. 62-67. 72-67, sorry. Πέντε σικάρις, 72-67. Πάει καπέδος πήρα από το Βαρκίδη, πάει μέχρι μέσα με αριστερό, είναι άστοχος, υπάρχει κτήτη. Χόρι μπαουν από τον Παταζή, ο οποίος παραμόνευε, αλλά είναι άστοχος, πήγε το κλέψιμο. Ο Βασοθόπουλος, 18 δευτερόλεπτα για να το περάσει, θα περάσει τελικά η μπάλα. Ο Δημιουργάδης, τον Πρέστον, σικάριος, είναι πολύ καλό, αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει την μπάλα του αντιπάλου του. Μέλης. Δημιουργάδης, 3 δευτερόλεπτα, τον αναγνώστη. Θα συγκρατήσει. Ενάς τον μπάλα. Θα είναι μέσα ο Μαρκίδης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάρει στο Μαρκίδη. Έχει χρεωθεί. 3-4. Πόσα
13. Είναι άστοχος ο Ρίβας. Να δω να βγάλω στο rebound. Ο Κίδης. Θέλω να δω ξεκίνημα το χρόνο εδώ ρισκάριος. Με κάθε λόγο που κάνουμε έχουμε περάσει τα τελευταία 4 και 6. Ο Κίδης. Δεν είναι καβέζος, κοίταξε το καλά. Θα πάρει ένα σκρίνο στο Μαρκίδη. Παρελίσθηκε το πιστό, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος στα 2 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μάχη και φυσικό ρίβαντο. Ο Μαρκίδη ήταν και εκείνη άστοχος. Δεν είναι καβέζος, Μαρκίδη. Πάμε τρίβα. Έτσι πάει στο Μαρκίδα. Μέσα είναι άστοχος. Πάει θετικό ρίβαντο. Άρης Καπέζος, ζήτησε και μπήρει την παραγόντα ζήτηση. Θα γυρίσει. Βγήκε από το τρίποντο, δεν πήρε όμως το σουτ. Στα 8 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει. Πάνε σε 2 παίκτες, στα 4 δευτερόλεπτα είναι άσχος. Αναγνώστε το καθαρίς στο rebound. 3-26. Για να δούμε αν έχουν αποτέματα ενέργειας και καθαρό μυαλό. Οι Paper Birds για να επιστρέψουν. Στην Διατρής έχει βρεθεί ελεύθερος ο Τρίβας. Με μεγάλη καμπίνη, μετά πλέον είναι άσχος. Υπάρχει στο rebound, αναγνώστε και φάουλ. Πάμε να δούμε στο Μαρκίδη. Τέσσερα πέντε τα ομαδικά στη δεύτερη περίοδο Μπέλης. Πάρει από τον Γρήβα, αλλάξε. Κοίτας, είχε απελευθερωθεί από τον Μαρκίδη. Κοίτας, πάρει να φύγει, ήταν έτσι. Μπέλης πάρα πολύ φυλά για να πάρει τον πάντα. Υπάρχει σφύριγμα. Πάμε που έχει κρυφτεί στον Μπέλη, είναι το πέμπτο δικό του, είναι το πρώτο παίκτης που αποβάλλεται στο παιχνίδι, περνάει ο Νίκη Φόρος στη θέση του. Αντώνη Καβέζος θα εκτελέσει οι βολές. Δεν γίνεται να παίζουμε ομάδα και να κάνουμε 40 φορές και 10 γιάννη. Δεν γίνεται αυτό. Και στο τελικό το ίδιο, στον επιτελικό το ίδιο, τόσο κακή ομάδα είμαστε και το παίρνουμε αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι έχει βρει πολύ άρθρο ο Αντώνης Καβέζος διορθώνω. 78-67, 3 και 9 το τέλος. Λυσόγος και στη δεύτερη, 79-67. Υπάρχει διακοπή για αλλαγή. Καρεγούλης θα περάσει στη θέση του Γκαρσούλη, ο οποίος είχε 4 φάουλ και δείξε αρκετή ώρα από τότε. Πρωτομένως με 4 φάουλ. Κοίτας. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση από τις αρκούδες. Τροφοδοτεί ο αναγνώστης του. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πανταζή. Πέμπτο φάουλ του Πανταζή, είχε κάνει 4 αλλά έχει χρεωθεί και με 2 φάουλ. Είναι το δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται στο παιχνίδι, ο πρώτος για τους Σικάριους. Άσχος τον πρώτο πολύ ανάγκη. Μέσα στα 3 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει την τρίπλα. Ο Άρης Καβέζος θα πάρει την μπάλα, αλλά έχει μείνει η μπάλα στα χέρια του Σικάριος. Πήγαν να εξαντλήσουν τον χρόνο, τα κατάφεραν, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν το σουτ. Εμπρόθεσμα οι τυπικοί γηπεδούχοι. Αργούλης. Κοίτας. Αργούλης ρίξε την μπάλα, δεν την πήρε. Κοίτας. Έδωσε τον φόρο σουτ για 3. Airball, 99-67 παραμένει.
Κακίδης, πάρει τα σκρίπτα του Τζαβέζου. Αναγνώστου πάνω του πάει να περάσει ο ρόλος του τρίου που έχεις το κάνει. Τον Τζαβέζου για τρεις. Μια άσχος με τον αναγνώστου, βρήμα στο rebound. Θέλω να τρέξουν. Η Paper Bet χρειάζεται σκορ και γρήγορα πάει. Μέσα θα μένει σε τρεις συνολικά παίκτες είναι εύκολο το κρύβα. 79-69. Σίμος Crunch Time στην ώρα καρέα. Συν 10 η... Δεν παρόντος ο Κάριος. Έχουν κύριε κατεχή. Παρκίδης. Προσοδόπουλος. Παρκίδης κρύβε το. Τον καπέζο. Είναι πολύ καλή αναγνώστη και έχει φόρος. Υπάρχει όμως η... Συνεργασία και τα βήματα. Καθό δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη. Στο μείον 10 η Ελλάς Paper Bears έχουν τώρα την κατοχή. Κοίτα, θα πάρει την μπάλα με μία ακόμα φορά έτερο χωρίς. Ένα τώρα θα την πάρει. Στην για 3, όχι δεν θα πάρει στα 3 δευτερόλεπτα. Με τριγωνάκι στην για 3 θα πάρει μαρκαρισμένο με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη με ταμπλό. Είναι έκτοπο η παραμονή. 79-72. Είναι 7. Συγκαριζόμενη κατοχή. Δεν είναι καφέζο. Ζήσε την μπάλα και την πήρε. Θα μιλάω για καφέζο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα αναβαίνει σε κοντύτερο παίκτη. Στο κρύβα. 79-72. Κοίτα. Σου πια 3. Στα 20 δευτερόλεπτα θα του πάρει. Δεν είναι εύστοχο. 81-75. Ακούστηκε λίγο παραπάνω. Θέλει να λίγο ρεζίλη. Δεν πειράζει. Στου 6 πόντου την διαφορά σκόρε. Συγκάρι ζώνη την κατοχή. Συμπληρωμένο ομαδικά. Μέσα είναι άστοχο. Είναι άστοχο ο Μαρκίνη. Κοίτα. Θέλει να τρέξει. Στου πια 3 θα πάρει και αυτό το σουτ. Μέσα και αυτό! 89-78! Στο μείον 3 η Ελλάς Paper Bears, τελευταίο λεπτό. Ποιος κάλεσε την Αγγελική Νικολούνη στη Σόνικα Αρίνα. Υπάρχει φως στο τούνελ στους Ελλάς Paper Bears. Ένα λεπτό για το τέλος, υπάρχει εσπευμένα time out. Πάνε για ένα πίστευτο comeback η Ελλάς Paper Bears. Τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα τα ενδεχόμενα. Στο τελευταίο λεπτό της κανονικής περίοδου υπάρχει time out που έχουμε καλέσει. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν. Σαν Καρίνα, διορθώνω λόγω και κυκλίνη τη ταχύτητα προηγουμένω άφησα να εννοηθεί ότι το time out πήραν οι Ελλάδε Paper Bears. Σκάριο το είχαν πάρει και γι' αυτό είναι η κατοχή μετά από αυτό. Παρκίδη. Πίσω από το σκύλο που θα τον καφέζο. Τον τόσο την μπάλα. Ο Άντρη Καφέζο θα συγκρατήσει. Τρει παίκτε απέναντί του είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό ρηπόδο από τον Παρσίου. Έσβολησε την μπάλα σε αυτόν. Ο Ιφόρο. Ο Άντρη Καφέζο χρησιμοποιεί την μπάλα μέχρι μέσα. Είναι άστοχο. Πάνω περπάτησε. Είχε περάσει τέτοιο. Το πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από το Μαρκίνη. Και Μαρκίνη το πάνω δεν έχει κοπεί. Από τους Ελλάδες Paper Bears. Κύρις, 16 δευτερόλεπτα για να θα πάρει για φάουλ για Κασαρία με Ελλάδες Paper Bears. Άρης Καφέζος συγκρατεί την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα για τους Σικάριους. Χωρίς φάουλ φοράς κάποιος από τον πάγκο. Άρης Καφέζος. Ένα ζάμπ και δεν θα το πάρει ο Άντρης Καφέζος. Στο 5 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, θα στοχίσει. Υπάρχει αμυντικό rebound. 8 δευτερόλεπτα. Χίτας, σουτ για 3 για την παράταση. Είναι άστοχος, υπάρχει μια τώρα από τον Νικηφόρο. Υπάρχει μια μορφή. 81-78. Τελικό σκορ. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. 81-78. Τελικό σκορ. Σικάριος. Θέλουν να κερδίσουν με 3 πόντους και να περάσουν στο μεγάλο Final Four του κυπέλου. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Και το φίλο να γίνει ο ήρωας στις τελευταίες στιγμές για τους Ελλάς Paper Bears. Ανέβαζε και το τελευταίο σουτ. Πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο παράταση. Θα ολοκληρωνόταν ένα συγκλονιστικό comeback για τους Ελλάς Paper Bears. Δηλαδή είχαν βρεθεί πίσω με 12 πόντους σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο χρονικά για το παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν. Έκαναν μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια. Αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για την. Για τους ημιτελικούς του Final Four, παίρνουμε και κάποιες ανάσες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, οι Σικάριος λοιπόν θα αντιμετωπίσουν στον έναν εκ των δύο ημιτελικών τους παίκτες του Άξονα, οι οποίοι έχουν κρατήσει και αυτοί μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με respect με 92-88 στο κλεισό του Μαντιβλίδη College. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση. Σημαίνει πάρα πολύ πληθωρική μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από όλη την διοργανωτική αρχή, από τις ρεύσεις, από όλο το staff, από τους παίκτες, ευχές και όμορφη συνέχεια να έχει όλοι καλά να περάσει τέλεια. Γεια σας.